Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την πρόσκληση και ας μου επιτρέψει η αντιεξουσιαστική κίνηση πριν ξεκινήσω. Επειδή βλέπω με μεγάλη χαρά πολλούς νέους ανθρώπους εδώ πέρα, να θυμίσω ότι ο χώρος αυτός έχει τη δική του ιστορία στο κίνημα των φυλακών. Θυμάμαι τον εαυτό μου 9 χρόνια πριν από σήμερα, το 2008, λίγο πριν τα Δεκεμβριανά και τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, σε μια εκδήλωση σαν τη σημερινή, με τις φυλακές όλες να βρίσκονται σε εξέγερση και τους φυλακισμένους σε κινητοποίηση, διεκδικώντας τα τότε δίκαια αιτήματά τους, αρκετά από τα οποία τα πέτυχαν. Και θα ήθελα, για να κάνω τη σύνδεση, πριν αναφερθώ στον σοφρονιστικό κώδικα και σε αυτά τα οποία προβλέπει, να αναφερθώ λιγάκι σε αριθμούς κρατουμένων για να ξέρουμε για ποια μεγέθη συζητάμε. Το 2008, που συζητούσαμε τότε, βρισκόμασταν για πρώτη φορά σε μία αλματώδη αύξηση του αριθμού των κρατουμένων σε όλη την Ελλάδα, ο οποίος τότε άγγιζε τις 9.000 περίπου κρατουμένους, αριθμός που το 1978, όταν η Ελλάδα είχε ελάχιστα λιγότερο πληθυσμό και πολύ αυστηρότερη ποινική νομοθεσία, αλλά έλειπαν οι τρομονόμοι και διάφορα άλλα, είχε μόνο 2.500 φυλακισμένους. Δηλαδή, από το 1978 μέχρι το 2008, ο αριθμός αυτός έφτασε να τετραπλασιαστεί. Είπα ένα λάθος νούμερο πριν, αρχίζει η ηλικία μου με προδίδει και η πρεσβειοποία δεν το είδε καλά. Ήταν 11.650 οι κρατούμενοι στην Ελλάδα στις αρχές του 2008. Ο αριθμός των 12.000 με 12.500 παρέμεινε όλα τα χρόνια μέχρι το 2015 σταθερός και άρχισε να πέφτει την 1η-1η του 2015 από τους 12.693 το 2014 στους 11.798 και στη συνέχεια έπεσε και άλλο το 2016 στους 9.611, αριθμός που στην 1η-1η του 2017 τίνει να σταθεροποιηθεί. Έχουμε 9.560 κρατούμενους. Αυτά τα λέω διότι υπάρχει μία μυθολογία σχετικά με τον νόμο Παρασκευόπουλου και μία εν μέρη διπλή εξαπάτηση. Εξαπάτηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, διότι είναι ένας εύκολος τρόπος να στοχοποιεί το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε ένα συντηρητικό κοινό, υπερμεγεθύνοντας τις συνέπειες του νόμου Παρασκευόπουλου. Απάτη και από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι βρίσκει σανίδα σωτηρίας στο νόμο Παρασκευόπουλου να εξηλαιωθεί για πάρα πολλά, και δεν αναφέρομαι στα μνημόνια που δεν έσκησε μόνο, αλλά και στους τρομονόμους που δεν κατάργησε και σε πολλές εμφυλιοπολεμικές διατάξεις που δεν κατάργησε και σε όλο τον ούριο άνεμο που εξαπέλυσε στη δικαστική εξουσία, η οποία όλη τη χρονιά που πέρασε φυλακίζει και προφυλακίζει αβέρτα. Το λέω λοιπόν αυτό διότι ο αριθμός των κρατουμένων έχει αρχίσει να μειώνεται, όπως κατέδειξα πριν, από την 1η-1η 2015, πριν δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει στην κυβέρνηση και πριν ψηφιστεί ο νόμος Παρασκευόπουλου, ο οποίος νόμος, το κυριότερο το οποίο προσέφερε ήταν η κατάργηση του κουκουλονόμου και η φόρων παραγραφή με το 44-11 του 2016. Αυτό το δεύτερο είναι μια νομοθετική πρακτική που ακολουθείται για να αδειάζουν τα δικαστήρια από την περίοδο της κυβέρνησης Σιμίτη και είναι το τέταρτο νομοθέτημα. Τα άλλα δύο ενδιάμεσα ήταν της κυβέρνησης Σαμαρά που ακολουθήθηκε η πρακτική αυτή. Και βεβαίως τις αποφυλακίσεις κατά περίπτωση με έκτηση του 1/5 ή και 1/10, πράγμα νόμος τον οποίο έδωσε παράταση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρόσφατο νόμο του 2017, αλλά αποκαλύφθηκε ότι εξαιρούσε από αυτόν όσους έχουν καταδικαστεί για διακεκριμένες ληστείες, ουσιαστικά δηλαδή για ληστείες τραπεζών και για ανθρωποκτονίες. Να πω ακόμη, γιατί έχει μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη μου, ότι στον αριθμό των 9.560 κρατουμένων που συνολικά καταγράφονται στις ελληνικές φυλακές την 1η-1η του 2017, ο αριθμός των υποδίκων των προφυλακισμένων εξακολουθεί ποσοστιαία να είναι ψηλός. Είναι πάνω από 30% των κρατουμένων οι υπόδικοι, όσο ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αριθμός ρεκόρ για την Ευρώπη και το κυριότερο, από μια στατιστική υπεξεργασία παλιότερη προέκυπτε ότι από όσους προφυλακίζονται
Ένα 10% είναι εκείνο που επιστρέφει στη φυλακή μετά την εκδίκαση της υπόθεσής του, γιατί το υπόλοιπο είτε δικάζεται, είτε αθώνεται, είτε δικάζεται σε κάποια ποινή με αναστολή ή με εξαγορά, είτε προκύπτει ότι η κατηγορία που το αποδόθηκε, η πράξη που τέλεσε δεν αντιστοιχούσε στην κατηγορία που το αποδόθηκε, με λίγα λόγια δηλαδή προφυλακίζεται άδικα. Και εδώ είναι ένα πρώτο βασικό ζήτημα, γιατί πριν δούμε πώς περνάει ο κόσμος στη φυλακή, πρέπει να δούμε πώς παράγεται ο δικαστικός πληθυσμός, και ένα 30% αυτού παράγεται αυθαίρετα, παράγεται από αυθαίρετες προφυλακίσεις στο πόδι μετά από μια ανακριτική διαδικασία 2 ημερών, που δεν έχει ασχοληθεί με τη δικογραφία ούτε ο ίδιος ανακριτής, που την έχει στήσει η αστυνομία, που ο κατηγορούμενος δεν έχει προλάβει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, και όμως κάθεται στη φυλακή και 6 και 12 και 18 μήνες και σε μερικές περιπτώσεις και 30 μήνες ακόμα. Να πω ακόμη ότι το ποσοστό των κρατουμένων οι οποίοι είναι αλλοδαποί βρίσκεται πάντοτε ψηλά, παρά τις διακυμάνσεις του, και αυτή τη στιγμή είναι στο 54%. Να πω ότι από όσους είναι καταδικασμένοι, το 60% είναι καταδικασμένοι για κακουργήματα, και αυτό είναι μία άλλη σοβαρή ποιοτική μεταβολή από τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αλήθεια ότι πλέον, με διάφορους νόμους οι οποίοι είτε καθιερώνουν εναλλακτικές μορφές ποινών, είτε διευρύνουν τα είδη των ποινών τα οποία είναι δεκτικά εξαγοράς ή αναστολής, είτε εν πάση περιπτώσει καθιστούν περισσότερο επιεική την αντιμετώπιση των πλημελημάτων, δεν υπάρχει ο αριθμός εκείνος των κρατουμένων που είναι στη φυλακή διότι αδυνατεί να εξαγοράσει ποινή. Αυτοί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με δοσοποιήσεις, με εξαγορές, με κοινοφελή εργασία, με αναστολές που φτάνουν πια κατά περίπτωση και σε ποινές 5 ετών και οι αναστολές και οι εξαγορές, δεν είναι στη φυλακή. Ο μεγάλος αριθμός των φυλακισμένων πια, όπως ξαναείπα, 60% είναι κακουργήματα, 10% είναι ισοβίτες και περίπου 23% είναι κρατούμενοι με ποινές πάνω από 15 χρόνια. Το ότι είναι αυτή η κατηγορία πλέον η μαζικότερη δύναμη των κρατουμένων δεν πάει να πει ότι είναι δίκαιες οι ποινές που έχουν επιβληθεί ή ότι είναι η εγκληματικότητα μεγάλη κτλ. Αν δεν υπήρχε ενδεχομένως το άρθρο 187 και το άρθρο 187α του ποινικού κώδικα, κάποιες χιλιάδες ανθρώπων δεν θα ήταν μέσα στη φυλακή. Εν πάση περιπτώσει, θεώρησα χρήσιμο να κάνω αυτή την εισαγωγή για να ξέρουμε πάνω κάτω για ποιο σώμα μιλάμε και να έχουμε υπόψη, εν πάση περιπτώσει, τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές του κώδικα, ποιες κατηγορίες αφορούν κτλ. Για λόγους στατιστικής πληρότητας να πω ότι από τους 9.560, 2.034 είναι για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Έχω την πεποίθηση ότι ο αριθμός αυτός δεν καλύπτει όλο το φάσμα, διότι υπάρχουν αδικήματα που τελούνται έμεσα για απόκτηση χρημάτων, για εξέβρεση ναρκωτικών, π.χ. διάφορες ληστείες κτλ. Δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή και τεχνητά πέφτει αυτός ο αριθμός σε αριθμούς χαμηλότερους από τον πραγματικό. Ότι καταγράφονται ανήλικοι 250 από τους 9.560 και γυναίκες 527. Λοιπόν, πάμε τώρα στον σοφρονιστικό κώδικα για να παρουσιάσω συνοπτικά το τι προβλέπει, αφού πω καταρχήν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κρατούμενο που μίλησε πριν. Το δεύτερο είναι ότι και από λόγους χρονικής αδυναμίας και από λόγους προσωπικής ενδεχομένως έλλειψης πληρότητας όσον αφορά τη γνώση όλων των πτυχών του νόμου, δεν θεωρώ ότι είναι δυνατόν να κάνω μια πλήρη και αναλυτική παρουσίαση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το προσπαθήσω. Κατηγοριοποιώντας τις μεταβολές που επιφέρει αυτός ο νόμος, και αφού πω πράγμα το οποίο το είπε ο κρατούμενος πριν και έχει δίκιο, ότι ο υπάρχον σοφρονιστικός κώδικας, ο 2776 του 1999, γραμμένος από τα χέρια του Γιάννη Πανούση πριν αποκτήσει τα μυαλά που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια ο ίδιος, ήταν ένα από τα πιο προοδευτικά νομοθετήματα που υπήρχε. Αλλά πράγματι δεν εφαρμόστηκε στο σύνολό του, και όχι μόνο δεν εφαρμόστηκε, αλλά μέχρι σήμερα έχει υποστεί περί τις 30 τουλάχιστον τροποποιήσεις, εκ των οποίων οι 20 είναι προς το χειρότερο. Έρχεται λοιπόν αυτός ο σοφρονιστικός κώδικας, δεν ξέρω μετά από αίτημα τίνος, γιατί εδώ έχει μία ευθύνη η κυβέρνηση αυτή,
κυβέρνηση της πρώτης φοράς, ο Θεός να την κάνει αριστερά, να πει ποια κοινωνική πίεση όθησε και ποια πολιτική ανάγκη όθησε στο να συγκροτήσει νομοπαρασκευαστική επιτροπή και να συντάξει αυτό το οποίο δικαίως ονομάστηκε από τον Βασίλη Ανοσιούργημα. Γιατί εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Είναι μια κυβέρνηση που ήρθε στην εξουσία σε μεγάλο βαθμό χάρη στον προσετερισμό των αγώνων των κρατουμένων, χάρη στη φιλολογία της για τους αγώνες των κρατουμένων, με τεράστια ποσοστά μέσα από τις φυλακές. Και αυτό τον κόσμο έρχεται τώρα και τον εξαπατά, όπως εξαπάτησε και τον κόσμο που πίστεψε στις άλλες τις προσδοκίες. Αυτός λοιπόν, ο αγνώστου κοινωνικοπολιτικής προελεύσεως σοφρονιστικός κώδικας, κατά τη γνώμη μου έχει δύο ενδιαφέρουσες κατηγορίες ρυθμίσεων. Η πρώτη είναι εκείνη η οποία εμφανώς επιδεινώνει και χειροτερεύει τα πράγματα. Δηλαδή, τι εννοώ χειροτέρευση. Πρώτο, διαμορφώνει αυτό που είπε η Κατερίνα πριν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι σωστή, θεσμικές παρακαταθήκες για την εξαίρεση κρατουμένων από το κανονικό καθεστώς κράτησης και διαμόρφωση συνθήκων επαναφοράς των φυλακών τύπου Γ. Πώς? Πρώτον, με την πρόβλεψη της δυνατότητας να υπάρχει εξαιρετικό καθεστώς κράτησης. Δεύτερον, με την παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης στον Υπουργό Δικαιοσύνης να ιδρύει συγκεκριμένα καταστήματα με διαφορετικούς όρους κράτησης από τους άλλους κρατουμένους. Τρίτον, με τη δυνατότητα υπαγωγής ενός κρατούμενου που κρατείται υπό κανονικό καθεστώς, υπό την επίκληση πειθαρχικών παραπτωμάτων, άσκησης βίας στις φυλακές κτλ., να εντάσσεται σε εξαιρετικό καθεστώς κράτησης. Τα λέω συνοπτικά, αν χρειαστεί μετά θα τα πω και αναλυτικά, για να προλάβω στην τοποθέτησή μου να τα πω όλα και να μην κουράσω. Δεύτερη χειροτέρευση και πολύ σημαντική. Ο περιορισμός, η δυνατότητα περιορισμού των επισκέψεων και η εξάρτηση ακόμα και της πραγματοποίησής τους από αιτιολογήσεις του τύπου ότι κατά την επίσκεψη θα επιχειρηθεί η εισαγωγή απαγορευμένων ειδών, για παράδειγμα, ή αντικειμένων, ή ότι θα τελεστούν πειθαρχικά παραπτώματα ή αξιόπινες πράξεις, προσέχτε, όχι αιτιολόγηση με βάση κάτι που έχει γίνει, αλλά με βάση κάτι που είναι πιθανό να γίνει. Το ακρονάωτο της αυθαιρεσίας που δεν διανοήθηκε κανένας κώδικας. Και ακόμα για τις επισκέψεις, ο κίνδυνος επαναφοράς του ή αλόφρακτου, για το οποίο κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα και από εδώ μέσα και από το Δικηγορικό Σύλλογο όταν ήμουν μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής για το Σοφρονιστικό Σύστημα, και επειδή βλέπω μερικούς να απορούν τι είναι το ιαλόφρακτο, είναι όταν ανάμεσα στον επισκέπτη και στον κρατούμενο υπάρχει ένα τζάμι, δεν υπάρχει δηλαδή σωματική επαφή και υπάρχει ομιλία από το τηλέφωνο. Αυτό, ορίστε, το χαλασμένο πολλές φορές τηλέφωνο, και αυτό προβλέπεται για τους συνηγόρους. Είναι καταστροφικό για την επικοινωνία του συνηγόρου με τον κρατούμενο. Δεν μπορώ να συνεργαστώ με έγγραφα κατά από αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορώ να υπερασπίσω τον κρατούμενο. Και θα πω και από πού προέρχονται αυτές οι μεθοδεύσεις. Επόμενο στοιχείο είναι ο περιορισμός στις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Δεν είναι μόνο ο κωδικός που είπε ο Βασίλης. Το κυριότερο είναι ότι καθιερώνεται ένας κλειστός αριθμός συγκεκριμένων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων που μπορεί να πραγματοποιεί ο κάθε κρατούμενος, και αυτές και μόνο επιτρέπεται να πραγματοποιεί μέσω του κωδικού. Δηλαδή, του παρέχει το δικαίωμα η φυλακή να πει: πες μας πέντε αριθμούς, με αυτούς θα επικοινωνείς και τέρμα. Και αυτοί πρέπει να είναι συγγενικά σου πρόσωπα, ή εν πάση περιπτώσει, αύριο μπορεί να υπάρχουν και περαιτέρω περιορισμοί. Να πούμε από πού προέρχεται αυτό, διότι αυτό είναι από τα πρωτάκουστα, μια φορά έχει γίνει μόνο, για να δείτε από πού παίρνουν μαθήματα. Στην προφυλάκηση των κατηγορουμένων για την υπόθεση 17 Νοέμβρη, αρχικά δεν επιτρεπότανε κανένα τηλεφώνημα και μετά για λίγους μήνες επιτρεπότανε νούμερους κλάουζους, συγκεκριμένα 7 τηλέφωνα τους είχαν επιτρέψει να δηλώσει ο καθένας τους στη φυλακή, και επιτρεπότανε να τηλεφωνούν μόνο αυτούς τους 7 αριθμούς. Ήταν τόσο αποκρουστική αυτή η ρύθμιση που παρά την τρομοϊστερία από το πρωί μέχρι το βράδυ όλων των καναλιών δεν μπόρεσε να αντέξει πάνω από λίγους μήνες και κατέρευσε. Και τότε ήταν που τους άνοιξε η όρεξη για το ιαλόφραχτο και αρχίσανε σε όλες τις φυλακές
να υψώνουν τα γυαλόφραχτα ανάμεσα στο δικηγόρο και τον κατηγορούμενο, τον κρατούμενο, και βέβαια και ανάμεσα στον κρατούμενο και στους συγγενείς τους. Και αυτά τώρα πάνε να τα επαναφέρουν. Μετά, το ζήτημα των επιστολών. Από τη μία μεριά το περιεχόμενο δεν ελέγχεται, από την άλλη δεν τίθεται, λέει, περιορισμό στην αποστολή επιστολών ή τηλεγραφημάτων που πραγματοποιούν τους σκοπούς του άρθρου 49 του παρόντος κώδικα, δηλαδή την ομαλή, εν πάση περιπτώσει, προσπάθεια επανένταξης του κρατουμένου. Και ποιος το κρίνει αυτό, αν δεν ανοίξει τις επιστολές? Άρα λοιπόν γίνεται λογοκρισία με βάση τον παραλήπτη τον αποστολέα, ή ανοίγει παράθυρο θεσμική παρακαταθήκη για να ανοίγονται και οι επιστολές και να έρεται το απόρριτο υπό την επίκληση της δημόσιας ασφάλειας κτλ. Επόμενο ζήτημα χειροτέρευσης. Τα πειθαρχικά και τα μεροκάματα. Αυτό που είπε πριν ο Βασίλης είναι άλλο ένα πρωτάκουστο και, πάση περιπτώσει, και πολιτιστικά πρωτόγνωρο. Δηλαδή, ξέρετε, εσείς εργαζόμενο ο οποίος για οποιοδήποτε παράπτωμα διέπραξε κατά του εργοδότη του να του παίρνει πίσω το μεροκάμα του. Αυτό είναι και τώρα. Δηλαδή, έχει κάνει ο άλλος κάποια μεροκάματα στη φυλακή, δεν τα έκανε για την ψυχή της μάνας του, αλλά για να πετύχει τον ευεργετικό υπολογισμό της ποινής, υποπίπτει σε ένα πειθαρχικό παράπτωμα και ανάλογα με την κλιμάκωσή του και το βαθμό της βαρύτητάς του, είναι δυνατόν να του αφαιρείται ο ευεργετικός υπολογισμός αυτός. Όχι να το στερείται για το μέλλον, σωστή και αυτή η επισήμανση του Βασίλη του κρατούμενου, αυτό είναι άλλο, αλλά αναδρομικά να αφαιρείται από το παρελθόν το μεροκάμα, το αριθμό των ημερομισθείων που έχει πραγματοποιήσει με σκοπό τον ευεργετικό υπολογισμό της ποινής. Και εξίσου, κατά τη γνώμη μου, την ίδια κατεύθυνση υπηρετεί και το άρθρο 65, το οποίο εξαρτά τη διαγραφή πειθαρχικών ποινών και τις ημέρες της άδειας από αξιέπαινες πράξεις και επιβράβευση κρατουμένων. Το γλύψιμο δηλαδή εδώ πέρα γίνεται παράγοντας για διαγραφή πειθαρχικών και για λήψη άδειας. Εξίσου απαράδεκτο και αυτό, κατά την άποψή μου, διότι δημιουργεί εξαιρέσεις άλλου είδους και ρήγματα τα οποία τα καταλαβαίνετε. Συνεχίζω. Οι ρυθμίσεις για τους κρατούμενους γονείς και τα ανήλικα παιδιά είναι χειρότερες από τις υπάρχουσες. Τις είχαμε αναπτύξει, κάποιοι από εδώ ήταν σε εκείνη την εκδήλωση που έγινε στην Ομική με αφορμή τη σύλληψη και ομοιρία του παιδιού της Ρούπα με τίτλο «Γυναίκες κρατούμενες στη φυλακή». Είναι χειρότερη λοιπόν η διάταξη η οποία καθιερώνεται, διότι γενικεύει την αφαίρεση της γονικής μέρημνας από τους κρατούμενους γονείς, εφαρμόζει το άρθρο 1532 του αστικού κώδικα, το οποίο αυτό είναι που προβλέπει τις περιπτώσεις αφαίρεσης της γονικής μέρημνας όταν δεν γίνεται καλή άσκηση της γονικής μέρημνας. Παραδίδει τη σχετική εξουσία στο δικαστήριο χωρίς να προβλέπει καν το δικαίωμα ακρόασης και αυτοπρόσωπης παράστασης του κρατούμενου γονέα για να υπερασπίσει τα δικαιώματά του, και μεταβάλλει τον κανόνα που είναι η διαμονή των παιδιών μέχρι 3 ετών με τον πατέρα ή με τη μητέρα τους που είναι κρατούμενος σε εξαίρεση. Απαιτείται πλέον να είναι σύμφωνο με το συμφέρον του παιδιού κατά την κρίση του δικαστηρίου το να μένουν στη φυλακή τα παιδιά μέχρι 3 ετών με τη μητέρα ή με τον πατέρα τους. Και βεβαίως δεν προβλέπει τίποτα και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε μετά τη συμπλήρωση των 3 ετών είτε και πριν πάνε σε κάποιο ίδρυμα αυτά τα παιδιά, το πώς θα επικοινωνούν με τον κρατούμενο γονέα τους, τη μητέρα ή τον πατέρα τους, τον οποίο τον έχουν αποχωριστεί κατά από συνθήκες, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον βίαιες. Πουθενά λοιπόν η γνώμη του κρατούμενου γονέα, πιθανό πουθενά η δυνατότητα επικοινωνίας κρατούμενων γονέων με παιδιά που ζουν στα ιδρύματα, πλήρης αποξένωση γονέων κρατούμενων από τα παιδιά τους και ιδρυματοποίηση τιμωρία για όσους κρατούμενους έχουν παιδιά. Χειροτέρευση έχουμε και σε ό,τι αφορά τις υποδομές για τους λεγόμενους ατομικούς χώρους διαβίωσης των κρατουμένων. Εννοώ δηλαδή όσον αφορά τον απαιτούμενο χώρο από τις κτηριακές εγκαταστάσεις που προβλέπεται για τη διαβίωση των κρατουμένων. Όσο και αν φαίνεται περίεργο και δεν εφαρμοζόταν, ένα από τα πολλά που δεν εφαρμοζόταν που είπε και ο Βασίλης, προβλέπει μάλλον το άρθρο 19 του σημερινού σοφρονιστικού κώδικα ένα χώρο 40 τετραγωνικών μέτρων, 40 κυβικών μέτρων, με συγχωρείτε, για κάθε κρατούμενο. Αυτός πέφτει στα 25 κυβικά μέτρα, ή για να το πω σε τετραγωνικά μέτρα, 10 τετραγωνικά επί 2,5 μέτρα ύψος είναι 25,
Λοιπόν, πριν ήταν 40 κυβικά μέτρα, ήταν, χωρίς να προσδιορίζει το ύψος, ήταν μεγαλύτερος χώρος. Και από τα 35 τετραγωνικά μέτρα ανακρατούμενο, στα 10 τετραγωνικά ή ακόμα και στα 7,5 υπό συνθήκες πίεσης. Ίσως φταίει γι' αυτό βεβαίως ο χάρτης πληρότητας των φυλακών, που δείχνει ότι παρά την μείωση του αριθμού των κρατουμένων, οι φυλακές είναι υπερπλήρεις, οι περισσότερες είναι πάνω από 100% και κάποιες σαν τον Κορυδαλό είναι 183%. Και αυτό το στατιστικό το επεξεργάζονται καλά, για το μήνυμά τους είναι για περισσότερες φυλακές. Λοιπόν, και ακόμα, ότι στην απεργία πείνας ανοίγει ο δρόμος για την υποχρεωτική σύντηση του κρατουμένου μετά από επέμβαση του εισαγγελέα κτλ. Και μία τελευταία θεσμική παρακαταθήκη, η οποία προφανώς και διαμορφώνει όρους χειροτέρευσης, είναι η δημιουργία μιας αυτοτελούς αρχής του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής. Από γενικές γραμματείες υπάρχει μία πικρή εμπειρία, κατά τη γνώμη μου, με κορυφαία τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, που τώρα έχει μετονομαστεί σε ΑΑΔΕ και υπάγεται στην Τρόικα απευθείας, έχει αυτονομηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θα εκπλαγώ αν αργότερα αυτός ο γραμματέας αντιεγκληματικής πολιτικής, στον οποίο θα υπαχθούν οι φυλακές για να φύγει η βρώμικη δουλειά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αύριο θα υπάγεται κατευθείαν στην Ελλάς, στη Europol, στη Eurojustice κτλ. Και θα αυτονομηθεί. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος, ας πούμε, ο οποίος το καθιερώνει. Αυτή ήταν η πρώτη κατηγορία των αλλαγών που αφορούν τις χειροτερεύσεις. Έρχομαι και στη δεύτερη, που κατά τη γνώμη μου σηματοδοτούν τις παραλήψεις σε σχέση με αιτήματα που είχαν διατυπωθεί και από τους κρατούμενους και από το κίνημα συμπαράστασης και από το νομικό και δημοκρατικό κόσμο κτλ. Πρώτα απ' όλα, ότι δεν υπάρχει συγκεκριμενοποίηση των κριτηρίων μεταγωγών. Περισσότεροι κρατούμενοι δεν είναι ικανοποιημένοι στη φυλακή που κρατούνται, δεν είναι κοντά στον τόπο διαμονής τους, θέλουν να πάνε κοντά σε αυτόν, κάνουν αιτήσεις. Οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται από μια κεντρική επιτροπή μεταγωγών, στην οποία ουδέποτε επιτρέπεται να κληθεί ο κρατούμενος ή ο δικηγόρος του για ακρόαση, συνεδριάζει μυστικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και κρίνονται χωρίς να υπακούν σε κάποια συγκεκριμένα νομικά κριτήρια, αλλά είναι μέσα στο εύρος του χάους της υποκειμενικής τους αυθαιρεσίας. Ένα λοιπόν ζήτημα, ότι λείπει αυτή η συγκεκριμενοποίηση. Δεύτερο ζήτημα, το άρθρο 35, το οποίο, ενώ υποτίθεται ότι πάει δειλά να καθιερώσει το δικαίωμα ενημέρωσης και επικοινωνίας του κρατούμενου με το διαδίκτυο, δεν επιτρέπει την απεριόριστη πρόσβασή του στο διαδίκτυο, αλλά εκείνη που κρίνεται ότι υπηρετεί μορφωτικούς σκοπούς κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι και εκτός εποχής, δηλαδή είναι σαν να τη στιγμή σου έχει μία τηλεόραση μέσα στο κελί. Σου επιβάλλει ποιο κανάλι θα δεις ή ποιο δεν θα δεις. Με ποια λογική τη σημερινή μέρα απαγορεύεις έναν άνθρωπο να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, που είναι κατά τη γνώμη μου το σπουδαιότερο αγαθό που μπορεί να έχει ένας κρατούμενος, πολύ περισσότερο φυσικά από την αποβλακωτική τηλεόραση. Λοιπόν, και όμως υπάρχει σοβαρότατος περιορισμός, διότι πρέπει να είναι συγκεκριμένες οι ιστοσελίδες που βλέπει και τα λοιπά, και εγκεκριμένες από το Συμβούλιο της Φυλακής και τον Εισαγγελέα. Τρίτο στοιχείο παραλήψεων, το ότι δεν προβλέπονται σε μία σειρά διαδικασιών στη φυλακή δικαιώματα και διευκολύνσεις κατά την άσκηση δικαιωμάτων των κρατουμένων, δηλαδή σε πειθαρχικά συμβούλια, στις μεταγωγές, στις άδειες, στις αποφυλακίσεις. Αυτά όλα τα δικαιώματα δεν έχουν νόημα αν δεν υπάρχει, πρώτον, υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παράσταση του κρατούμενου στο δικαστήριο, στην επιτροπή, στο συμβούλιο μπροστά όταν το ζητάει, και δεύτερον, δωρεάν παράσταση δικηγόρου, διορισμένα από το δικηγορικό σύλλογο, όταν ο κρατούμενος το ζητάει. Αλλιώς τα δικαιώματα αυτά είναι κοινό γράμμα. Πολύ περισσότερο και για όσους είναι ξένοι και δεν ξέρουν τη γλώσσα. Λοιπόν, τίποτα από αυτά δεν προβλέπεται. Επίσης, θεωρώ ότι το δικαστήριο έκτησης ποινών, το οποίο καθιερώνει ο κώδικας, ή πάση περιπτώσει, λέω εγώ, τα συμβούλια, τα δικαστικά που σχετίζονται με, που επιλαμβάνονται ζητημάτων κρατουμένων, κατά την γνώμη μου, πρέπει να συνεδριάζουν υποχρεωτικά μέσα στον χώρο της φυλακής, για να είναι δυνατή, ευχερής η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κρατουμένου και η άσκηση των δικαιωμάτων του. Και ας μου επιτραπεί να πω μια προσωπική μου άποψη, συναφώς εδώ πέρα, την οποία την έχω εκφράσει στο δικηγορικό σύλλογο όταν ήμουν μέλος ΔΣ και την πιστεύω ακόμα, ότι αφού έχουμε αυτό το σύστημα απονομής εντός αγωγικών δικαιοσύνης, αυτό το σύστημα δικαστικής εξουσίας, για να μιλάμε ορθότερα,
Αυτοί που γίνονται δικαστές πρέπει κατά τη διάρκεια της φοίτησής του να εγκλείονται στις φυλακές για ένα χρονικό διάστημα και μάλιστα χωρίς να ξέρουν οι συγκρατούμενοι τους ότι είναι υποψήφιοι δικαστές. Να υφίστανται όλα αυτά στα οποία μετά που θα βγουν και η πρώτη τους δουλειά στα 28 τους χρόνια είναι να πουλάνε εξουσία και να κλείνουν τον κόσμο μέσα, να τα υφίστανται. Έτσι κι άλλο τόσο να πηγαίνουν να δουλεύουν υπό συνθήκες γαλέρας, όπως περισσότεροι από εσάς. Σερβιτόροι, λατζέριδες, το ατάλο κτλ. Να δουν τι πάει να πει η μαύρη εργασία και κακός εργοδότης κτλ. Και μετά να βγουν και να δικάζουν. Συγγνώμη για την παρέκκληση. Τρίτο σημείο στο οποίο επίσης υπάρχει σοβαρή παράληψη του σοφρονιστικού κώδικα, δεν υπάρχει πουθενά κοινωνικός έλεγχος. Δεν υπάρχει εκπροσώπηση κοινωνικών φορέων και δικηγορικών φορέων και φορέων κρατουμένων στα όργανα σοφρονιστικής πολιτικής. Είτε λέγονται ΚΕΜ, είτε λέγονται Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών που είναι για όλη την Ελλάδα, είτε είναι τοπικά συμβούλια φυλακής. Δεν υπάρχει πουθενά δηλαδή ο θεσμός της κοινωνικής εκπροσώπησης. Εξακολουθεί να διατηρείται το άβατο. Άλλη μία θέση μου πάγια ότι οι φυλακές πρέπει να ανοίξουν, να μπορούν δηλαδή να γίνονται επισκέψεις από δικηγόρους ή από πρόσωπα επιλογής των κρατουμένων για να ξέρει η κοινωνία τι γίνεται εκεί μέσα και το από ποιες συνθήκες ζουν. Είναι ένα αίτημα το οποίο ως μέλος της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου για το Σοφρονιστικό Σύστημα το έθετα σε όλους τους υπουργούς δικαιοσύνης που πηγαίναμε αντιπροσωπείες και επισκέψεις. Ένας από αυτούς, ο Παπαλιγούρας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ο μόνος που είχε απαντήσει με ειλικρίνεια γιατί το απορρίπτει. Είναι διότι θα δείτε τα χάλια που υπάρχουν εκεί μέσα και θα βγείτε και θα τα πείτε στον κόσμο. Αυτό ήταν αλήθεια, οφείλω να πω. Και ότι δεν υπάρχει και καμία πρόβλεψη και ενθάρρυνση για συλλογικές διαδικασίες μέσα στον χώρο των κρατουμένων. Όπως και να το κάνουμε, είναι ένας μαζικός χώρος η φυλακή. Είδατε ότι συστήσαν και πολύ καλά κάνανε μια επιτροπή κρατουμένων. Βάλαν και κάποιους από εμάς αδικηγόρους κτλ. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος να είναι σαφές ότι είναι νόμιμος, ότι ενθαρρύνεται από τον νόμο, ότι οι εκπρόσωποι των κρατουμένων καλούνται και λαμβάνουν μέρος, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον σαν παρατηρητές υποχρεωτικά και κατά τη γνώμη μου και σαν μέλη οργάνων μέσα στις φυλακές, για να μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να αποτρέπουν όσο είναι δυνατόν περισσότερο τις αυθαιρεσίες. Αυτά είχα να πω σε πρώτη φάση. Νομίζω ότι ο χρόνος δεν επιτρέπει αναλυτικότερες προσεγγίσεις, αλλά θα τις κάνουμε αν χρειαστεί δευτερολογίες, για να έχετε μια εικόνα μεγέθους. Αυτός είναι ο όγκος του σοφρονιστικού κώδικα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 150 σελίδες πράγματα, να το συνεκτιμήσει κανείς με προηγούμενα, επόμενα κτλ. Τα έκανα όλα αυτά χάρη και στην πολύτιμη βοήθεια της Ελένης της Ολομάκου, της νέας ασκουμένης μου, η οποία μπαίνει έτσι στο κινηματικό προσκήνιο της δικηγορίας με όρεξη και πολύ, και την ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς και τα λέμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.